Τη φωνή τους ένωσαν χθες το απόγευμα γιατροί, εργαζόμενοι στο νοσοκομείο, συνταξιούχοι και μέλη φορέων και σωματείων της Μαγνησίας, διεκδικώντας την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας. Οι συμμετέχοντες στο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε στην πλατεία Ελευθερίας ζήτησαν την ενίσχυση του Αχιλλοπουλίου και των κέντρων υγείας του νομού με υγειονομικό προσωπικό, προκειμένου όλοι οι πολίτες να έχουν ολοκληρωμένη περίθαλψη. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων του νοσοκομείου, Ντίνος Μινδρινός, αναφέρθηκε στις 24 αποχωρήσεις μονίμων εργαζομένων που δεν έχουν ακόμη καλυφθεί, όπως είπε. Το νοσοκομείο μας είναι υποστελεχωμένο, μας βρήκε η πανδημία αρκετά υποστελεχωμένο και προσπαθούμε να, με όλη αυτή την πίεση που δεχόμαστε, να ανταπεξέλθουμε στις συνθήκες που είναι πάρα πολύ πιεστικές. Θέλουμε προσωπικό, αυτό θέλουμε να το πούμε, να μας ακούσουν ξανά και ξανά, το ζητάμε. Μας έχει έρθει προσωπικό ορισμένου χρόνου με συμβάσεις, οι οποίες λήγουν, εμείς θέλουμε μόνιμο προσωπικό. Για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η περιφέρεια με την υποστελέχωση των κέντρων υγείας μίλησε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Μαγνησίας, Θοδωρής Γεωργαδάκης, φέρνοντας ως παράδειγμα το κέντρο υγείας της Αγοράς. Τα κέντρα υγείας του νομού Μαγνησίας είναι στην πλήρη, αντικρίζουμε την πλήρη απαξίωση, υποβάθμιση σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό με πολλές κτηριακές φθορές. Οι αγρότες, το οργανωμένο αγροτικό κίνημα είναι εδώ και ζητάμε επιτακτικά άμεση στελέχωση στο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, άμεσα να φτιαχτούν οι κτηριακές φθορές όλων των κέντρων υγείας του νομού και επίταξη του ιδιωτικού τομέα των μεγάλων κλινικών και επανέδρωση του δημόσιου συστήματος υγείας. Ο εκπρόσωπος των συνταξιουχικών συλλόγων Μαγνησίας και γραμματέας του Συλλόγου Συνταξιούχων του ΟΕΕ, Κώστας Γερογιάννης, ζήτησε από την κυβέρνηση να θωρακίσει το σύστημα υγείας. Να προσλάβουν γιατρούς στο νοσοκομείο του Βόλου, να προσλάβουν νοσηλευτές, να ενισχύσουν τα κέντρα υγείας και την πρωτοβάθμια υγεία. Δεν θα μείνουμε με το στόμα κλειστό. Θα συνεχίσουμε. Σήμερα είναι η αρχή. Θα συνεχίσουμε μέχρι τέλος. Δεν μπορεί σήμερα τον 21ο αιώνα που η επιστήμη έχει φτάσει εκεί που έφτασε να θρηνούμε συνανθρώπους μας γιατί η κυβέρνηση δεν βλέπει τα προβλήματα.